Λουκά. Στα τέσσερα. Και έχει κάνει και τους μισούς Έλληνες, τους έχει κάνει Εβραίους όλους. Γιατί δεν τον μάθεις να το λες. Και χαίρεστε. Χαίρεστε ότι είσαι Σταύρος. Εγώ τα λέω τώρα δημόσια ενώπιον πάντων. Είναι βλακίες, είναι ανυπόστατα. Και δεν είσαι χριστιανός, ομολόγησέ το εδώ. Ότι δεν είσαι χριστιανός. Ομολόγησέ το. Με τα δύο χέρια, με τα δύο χέρια. Ότι είσαι του τσιλάκι του Ρότσι. Όχι του Ρότσι. Είσαι του Ρότσι. Όλοι είναι ο βασιλιάς σας. Ο Τζέικοπ είναι ο βασιλιάς σας και βαράτε προσοχή. Και ναζιστική. Σιωνιστής είναι ο Ρότσι. Και είναι της νέας παγκόσμιας τάξης. Σιωνιστής είναι εγώ. Έτσι. Γιατί πάμε και τον Ρότσι. Δεν τα έχουμε τους Εβραίους, το έχουμε ξεκαθαρίσει. Αλλά τα έχουμε αυτούς που πολεμάνε τον Χριστό και την πατρίδα μου. Όπως είναι ο Φρυζής. Μια ο Φρυζής. Γιαούρτι θέλει ο Φρυζής. Και του κάνω και άλλη κλίση να ζητήσει συγγνώμη για αυτό που είπε για τον Πατροκοσμά. Μα ήταν αντισημίτης. Κοίτα και τη σειρά και το Ρώσο. Δεν ήταν αντισημίτης. Αυτά τα έχετε βγάλει εσείς. Κοίτα, με έχει στενοχωρήσει. Οι Εβραίοι τα βγάλατε. Εσείς οι Εβραίοι τα βγάλατε. Δεν ήταν αντισημίτης. Ήταν χριστιανός ομολογητής και σήκωσε την Ελλάδα. Είναι ο εθνικός ήρωας και μάρτυράς μας. Ο Πατροκοσμάς. Και επειδή πάταγε τα βρωμόποδά του ο Φρυζής στην Ελλάδα, καλείται να ζητήσει συγγνώμη ο Αλίτης για αυτά που είπε. Δημόσια. Μπορεί η Εκκλησία να είναι πουλημένη, όπως υποστηρίζεις εσύ το νέο ημερολόγιο, που δεν τολμάει να πει κουβέντα. Έτσι είναι, το είπες μόνο. Δεν λέω εγώ. Λες γιατί μας αποκήρυξαν από τα γιώργα. Θα πας τις απαντήσεις κατευθείαν. Γιατί κράξαμε εγώ και ο πατερκλεωμένος και εγώ, τον Εβραιομασόνο και τέτοιον, τον Παυλόπουλο. Τον Παυλόπουλο, βέβαια. Μα τόσο αντίκτυπο. Και τον Βοντικάκη, γιατί είναι. Και εσύ είσαι στο σημειστό να σπαστείς πραγματικά την Ορθοδοξία, να σπαστείς την Ορθοδοξία. Γιατί κοροϊδεύουμε. Να μιλήσουμε, ρε παιδί μου. Εγώ. Εγώ, κοίταξε, εγώ λέω στο Γουίλι δημόσια να ασπαστεί την Ορθοδοξία, γιατί στο τέλος θα μάθεις. Είναι φίλος μου. Δεν είμαι φίλος, όχι. Με αυτός. Όχι ρε, Κύπριος. Όχι, στο λέω ανοιχτά, επειδή βγαίνει στο διαδίκτυο και παραπλάνεις κόσμος. Είναι Εβραίο. Το Τζέσουα που είναι τον Ιησού Χριστό, ο Ραβίνος, ξέρει ποιος Ραβίνος. Αλλά είναι φίλος. Με 107 χρονών και που βαφτίστηκε και έγινε Ορθοδοξία. Α, ξέρω. Και αυτό απάτη είναι. Δεν είναι καμία. Δεν είναι καμία απάτη. Ο Φρυζής είναι ένας φανατικός Εβραίος. Καλά κάνει και εγώ αυτό κάνω. Και εγώ κάνω αυτό για τη δικιά μου. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να ζητήσει συγγνώμη γιατί πατούσε σε ελληνικό έδαφος. Μεγάλος ο πατέρας του παππού στην Ελλάδα και υποχρεούται να ζητήσει συγγνώμη. Ο Λαζάκης είναι φίλος ή Εβραίος τώρα. Το κατάλαβες. Όλοι. Και οι δύο. Και εγώ αυτά που λέω για το λαός μου δίνει την ευκαιρία. Ο λαός δεν τον λέω. Δεν δίνω εγώ χαρακτήρισμα τέτοιο. Εγώ λέω ότι είναι ούτε Ιλουμινάτι είναι. Τον έχουν βγάλει παραμύθι. Είναι μασόνο. Και εσύ που είσαι μασόνος, να προσέξεις μην περάσεις τη μύση από τα κέρατα του τάβου. Ξέρεις τι είναι, υπάρχουν, τα έχει βγάλει ο Φιλούμενος και τώρα βγουν στον αέρα. Ξέρεις τι είναι, γονατίζουν σε έναν βαθμό και έρχεται ο ανώτερος, τους μύει στην μύηση του αιωσφόρου, τους περνάει και μετά τους λέει προχωρά. Το κατάλαβα, γι' αυτό καλό είναι να βαφτιστείς Ορθόδοξος Χριστιανός. Άμα γίνεις Ορθόδοξος, γίνουμε και νονόσου και σένα και του Φρυζή. Τους κανονικούς Χριστιανούς. Εγώ είμαι με κρυμνήσους Ορθόδοξος. Δεν είμαι χριστιανοί. Δεν είμαι χριστιανοί. Και πιστεύω στο Χριστό. Δεν είμαι. Αυτά είναι παραπλανήσεις. Απλώς εγώ τα λέω τώρα και ανοιχτά. Γιατί ήταν σε βάλω απάντηση. Αν θες να κάνω μια δημόσια σε ένα βίντεο. Σε βίντεο. Όχι αυτό στον δρόμο που είναι στο κοινάγιο. Και αυτό θα γίνει. Κανόνισε.